θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Πάμε το ρεπορτάζ. Να το δούμε. Μετά από πολύμηνες παλινοδίες, τίθεται από την Πέμπτη σε λειτουργία η πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις θα μπορούν σε συνεννόηση με τους πιστωτές τους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για από 150 έως 400.000 επιχειρήσεις που είναι δυνητικά επιλέξιμες σε αυτόν τον νόμο υπό κάποιες προϋποθέσεις, που είτε τις πληρούν σήμερα, είτε ενδεχομένως θα τις πληρούν μέσα στο επόμενο έτος. Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ προβλέπεται αποπληρωμή το πολύ σε 36 δόσεις, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαγραφή κανενός ποσού. Για βασικές οφειλές από 3.001 έως 20.000 ευρώ προβλέπεται η αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις και δίνεται η δυνατότητα διαγραφής στόκων και προσαυξήσεων. Η ελάχιστη μηνιαία δόση και στις δύο περιπτώσεις ανέρχεται στα 50 ευρώ. Παράγοντες όμως της αγοράς κάνουν λόγο για μια διαδικασία η οποία ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τις μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρομεσαίων, καθώς απαιτείται η συνένεση του 60% τουλάχιστον των πιστωτών για τον διακανονισμό, κάτι που παραδέχεται και το Υπουργείο Οικονομίας. Αυτό που δυστυχώς έτσι όπως έχει δομηθεί θα γίνει, αφορά μονάχα τις πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νομικούς, λογιστές, οικονομολόγους, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, να πάνε ένα business plan ολοκληρωμένο στους πιστωτές τους και στις τράπεζες. Σίγουρα οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν οργανωμένα λογιστήρια και τα προσέχουν τους οικονομικούς δείκτες. Ενώ οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν καν λογιστή, να έχουν κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή έως το τέλος του 2018 και για την είσοδο σε αυτή απαιτούνται οι κωδικοί του τάξης. Το Σεπτέμβριο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μια ακόμη πλατφόρμα που θα αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στους οποίους θα μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί χωρίς μάλιστα έλεγχο πόθεν έσχες. Οι πληστηριασμοί θα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ η τιμή εκκίνησης θα είναι η εμπορική αξία του ακινήτου. Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος που πληρώνει ένφια με βάση την αντικειμενική αξία του σπιτιού του, πολύ θα το χάνει αυτό, για την στην εμπορική του αξία. Ναι. Και ταυτόχρονα θα συνεχίζει να οφείλει το υπόλοιπο δάνειο. Με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πλήρως λειτουργικούς, αλλά και την λειτουργία των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων, δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες για την αδυναμία μείωσης των κόκκινων δανείων. Αυτό ήταν το μήνυμα του Γιάννη Στουρνάρα προς τις διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ρίξουν τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων από τα 104 δισεκατομμύρια ευρώ στα 67 δισεκατομμύρια έως το τέλος του 2019.